Σήμερα θα μιλήσουμε για τις τοπολογίες τοπικών δικτύων. Ειδικότερα θα μιλήσουμε για το δέντρο και την ακτίνια που είναι η περίπτωση δέντρου, το δακτύλιο και τον αστέρα. Στη διαφάνεια αυτή βλέπουμε τις τέσσερις έδειες αυτές τις τοπολογίες. Πάνω αριστερά βλέπουμε την ακτίνια, που ήταν αναφέρεται και ως μπας, το δέντρο που όπως θα δείτε αποτελείται από πολλές ακτίνιες διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, το δακτύλιο και τον αστέρα κάτω δεξιά. Στην περίπτωση της αρτηρίας και του δέντρου έχουμε ένα πληξιμιακό μέσο, στο οποίο η μετάδοση της πληροφορίας πραγματοποιείται κατά μήκος του και στο οποίο είναι συνδεδεμένοι όλοι οι σταθμοί. Συνεπώς, κάθε σταθμός μπορεί να δει την πληροφορία η οποία στέλνεται σε κάποιον άλλο, έστω και αν δεν προορίζεται σε αυτόν, άρα υπάρχει ανάγκη για υπόδειξη του τελικού προορισμού και η ανάγκη κάθε σταθμός να έχει μια μοναδική διεύθυνση έτσι ώστε να αναγνωρίσει αν η πληροφορία προορίζεται γι' αυτόν. Η μετάδοση γίνεται και από τις δύο κατευθύνσεις του μέσου και υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος θα συντονίζει όλους αυτούς τους κόμβους για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις όταν δύο κόμβοι προσπαθούν να μεταδώσουν την ίδια χρονική στιγμή. Η αποφυγή της κατάληψης του μέσου από κάποιο κόμβο ο οποίος μεταδίδει συνέχεια και η πληροφορία είναι δομημένη σε μικρά πλαίσια ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να διακοπεί κάποια στιγμή μετάδοση κάποιου για να μεταδώσει κάποιος άλλος. Στα άκρα του μέσου υπάρχουν τερματικές αντιστάσεις οι οποίες απορροφούν το σήμα. Βλέπουμε ένα παράδειγμα στο οποίο βρισκόμενοι συνδεδεμένοι σε ένα δίκτυο αρτηρίας, ο κόμβος C θα μεταδώσει κάτι προς τον κόμβο Α. Η πληροφορία θα ταξιδέψει σε όλο το μέσο, συνεπώς θα τη δουν όλοι συνδεδεμένοι σε αυτό και ο Β, ο οποίος όμως θα την αγνοήσει, γιατί δεν πρόκειται πάνω σε αυτόν, ενώ ο Α δημιουργεί ένα αντίγραφο αναγνωρίζοντας ότι προορίζεται για αυτόν. Στην περίπτωση του δαχτυλίου έχουμε επαναλήπτες, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με Z σε σημείο που σημείο σε ένα κλειστό βρόχο, λαμβάνουν δεδομένα από μια σύνδεση και τα αναμεταδίδουν σε μια άλλη. Εδώ έχουμε μονοκατευθυντικές συνδέσεις, δεδομένα και πάλι σε πλαίσια. Αυτά τα πλαίσια περνάνε από όλους τους σταθμούς. Ο τελικός προορισμός αναγνωρίζει πάλι τη διεύθυνσή του και δημιουργεί ένα αντίγραφο, ενώ το πλαίσιο συνεχίζει το ταξίδι του μέχρι την πηγή, οπότε και απομακρύνεται από το δακτύλιο. Εδώ απαιτείται ένας έλεγχος πρόσβασης στο μέσο, ώστε να καθορίζεται πότε ένας σταθμός μπορεί να εισάγει την ίδια πλαίσια. Στο ίδιο παράδειγμα λοιπόν, οι τρεις κόμβοι συνδεδεμένοι σε ένα δακτύλιο, ο Σι θα μεταδώσει κάτι προς τον Α, δημιουργεί το πλαίσιο το οποίο θα ταξιδεύσει πάνω στο δακτύλιο, θα περάσει από τον Β, ο οποίος αναγνωρίζει ότι δεν προορίζεται σε αυτόν, ο Α θα δημιουργήσει ένα αντίγραφο και το πλαίσιο θα συνεχίσει το ταξίδι προς την πηγή του, οπότε και θα αφαιρεθεί από το δακτύλιο. Στην περίπτωση του αστέρα έχουμε ένα κεντρικό σημείο διασύνδεσης όλων των κόμβων, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν υπάρξει κάποιο σημείο αποτυχίας, αυτό είναι το κεντρικό σημείο που όλοι οι κόμβοι χρησιμοποιούν για να διασυνδεθούν. Άρα, σε περίπτωση αστοχίας του κεντρικού σημείου διασύνδεσης, το δίκτυο καταραίει. Οι κόμβοι έχουν τη δυνατότητα να διασυνδεθούν μεταξύ τους ανεξάρτητα ένας από τον άλλο, άρα έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε ασφάλεια στην ανταλλαγή πληροφοριών, διότι η πληροφορία θα ταξιδέψει από ένα κόμβο στο κεντρικό σημείο και από εκεί στον άλλο. Αυτό βέβαια ισχύει στην περίπτωση που έχουμε ένα μεταγωγέα, ένα switch και όχι στην περίπτωση που έχουμε ένα hub, διότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε άλλη μια περίπτωση ενός bus, ενός δέντρου στην ουσία, το οποίο μοιάζει να είναι αστέρας. Για να δούμε λοιπόν στην περίπτωση ενός αστέρα όπου έχουμε ένα switch, ο κόμβος C θα μεταδώσει πληροφορία προς τον Α, αυτή θα πάει στο switch και θα μεταδοθεί μόνο στον Α. Β δεν μπορεί να γνωρίζει γι' αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε ασφάλεια.